κάνουν και από την πλευρά της προσφοράς, της βοήθειας σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο... Τέλος πάντων, πρέπει να πω ότι έχει σημασία το να μπορεί η Ελλάδα να έχει, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν διαπιστώσει στη νεότητα, την καλλιτεχνική, μια άφηση απίθανη. Και στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, άμα μείνει έτσι αβοήθητο, μπορεί να ξέρω... Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αρχίζει το design με την ελπίδα να σας παρασύρει στον υπέροχο κόσμο του. Έναν κόσμο που η τέχνη συναντά τη μόδα, το εξωτερικό περιβάλλον της πόλης στην εσωτερική διακόσμηση και η αρχιτεκτονική αναζήτηση την οικαστική δημιουργία. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, ας δούμε αναλυτικά τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θέματα που είναι ποιητικά, όπως οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου, που έδωσαν μια νέα διάσταση στην εικαστική περιπέτεια του κόλπου του Θερμαϊκού. Θέματα που είναι εξωτικά, όπως το απικιακό κλίμα που επικρατεί στο σπίτι που παρουσιάζουμε σήμερα. Θέματα που διακηρύσουν ότι η πηγή της έμπνευσης των μεγάλων δημιουργών σε αυτόν τον τόπο είναι η ίδια η Ελλάδα, όπως τα καταπληκτικά νηφικά του Μιχάλη Ασλάνη, αλλά και τα έργα που παρουσίασε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη συναυλία που έδωσε στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Από την Θεσσαλονίκη λοιπόν του πολιτισμού, της μουσικής, της εικαστικής δημιουργίας, της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας και του design, η εκπομπή Art, Design και Lifestyle που αρχίζει αμέσως τώρα. Πού συναντά ο ρομαντισμός το υψηλό design? Πού συναντά η ποιότητα την πολυτέλεια? Σε κάθε σπίτι, για κάθε γούστο και με κάθε στυλ. Είδη υγιεινής, πλακίδια, δάπεδα και μπάνια, Κιουρκτσόγλου. Η καλύτερη επιλογή. Η εικαστική περιπέτεια της παραλίας της Θεσσαλονίκης έχει εδώ και μερικές μέρες αποκτήσει ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 97, οι ομπρέλες, το περίφημο έργο του Γιώργου Ζογκολόπουλου, τοποθετήθηκαν στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας για να μείνουν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 1997. Η μεγάλη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλιβα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βενετία, στην 46η Biennale, για τον εορτασμό των 100 χρόνων του θεσμού. Στη Βενετία το έργο κάθε φορά που παίρναγε ένα βαπορέτο, γινόταν μεγάλη ιστορία. Όλα τα πράγματα δεν τα είχαμε δέσει, κινιόντουσαν. Και φυσικά είχαμε και απρόπτα. Εδώ νομίζω πως κάναμε μία, συνδέσαμε τις κολόνες με τα στοιχεία αυτά που λέγαμε πριν, τους σωλήνες. Ναι. Δημιουργήσαμε ένα δεύτερο ρυθμό. Ο πρώτος ρυθμός ήταν οι κολόνες. Mm-hmm. Ο δεύτερος ρυθμός, ο γραμμικός, ήταν αυτά τα στοιχεία. Αυτά έγιναν λόγω ανάγκης, αλλά μεταφράζονται και σε διακομιτική πλευρά. Η επίσημη εγκατάσταση του έργου στη θέση που βρίσκεται έγινε στις 12 Ιανουαρίου. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της πολιτιστικής πρωτεύουσας, η ομάδα των ανθρώπων που δούλεψαν για να στηθεί και να φωτιστεί το έργο,
αλλά και πολλοί Θεσσαλονικείς, επώνυμοι, γκαλερίστες, κριτικοί, δημοσιογράφοι και φιλότεχνοι παραβρέθηκαν στο γεγονός. Άλλωστε η ίδια η πόλη δεν είναι ανίκια με τα γλυπτά του καλλιτέχνη. Κατά κάποιο τρόπο, το έργο αυτό που έχει εγκατασταθεί στην παραλία ολοκληρώνει με τον πιο σημαντικό τρόπο τον κύκλο ζωής ενός γλύπτη στην πόλη αυτή, από τη στιγμή που στήθηκε πριν 30 χρόνια, το 1966, το πρώτο γλυπτό του στη Διεθνή Έκθεση. Τότε προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο πάνω στην ουσία της αφηρημένης τέχνης και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ιδιαίτερα συντηρητική πόλη, εισάγοντάς την έτσι σε ένα κλίμα μοντερνισμού που της ήταν τελείως άγνωστο. Έτσι λοιπόν η τοποθέτηση αυτού του νέου έργου ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτό και τη σχέση του Γιώργου Ζογκολόπουλου με τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας και τους δυο, τον καλλιτέχνη και την πόλη, ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Είναι καταπληκτική η θέση, δηλαδή, εν σχέση με τη Βενετία που λέγατε. Εκεί στη Βενετία ήταν μεν καλά, ναι, αλλά υπήρχε ήταν μέσα στη θάλασσα, πιο κάτω από το κράσπεδο. Εδώ είναι πάνω από το κράσπεδο. Καταφέραμε να δώσουμε και μια ωραία, να κάνουμε ένα κύκλο ωραίο, όπως είδατε, και μέσα εκεί να μπει το έργο, να συνθέσουμε την ανάγκη που υπήρχε, να την κάνουμε κάπως συνθετική, με το να βάλουμε ένα κάγκελο, όπου το κάγκελο που είναι απάνω στο κράσπεδο συνθέτει με τον κύκλο. Εγκατόψει δηλαδή, έγινε μια μελέτη για αυτό το πράγμα, δεν είναι τυχαίο. Και το έργο έτσι απομονώθηκε μέσα σε αυτόν τον κύκλο και ομολογώ ότι έχει μια ανάταση καλή από ό,τι ήταν στη Βενετία. Στη δεξίωση που δόθηκε μετά την επίσημη εγκατάσταση του έργου στο κτίριο του Οργανισμού της Πολιτιστικής, με παρόντες φορείς και εκπροσώπους των αρχών της πόλης, καθώς και τον Υπουργό Πολιτισμού, ο Γιώργος Ζογκολόπουλος μίλησε για τις ιδιαίτερες εργασίες που απαιτούσε η εγκατάσταση του έργου, που ούτως ή άλλως με τα 13 μέτρα του ξεπερνάει την κλίμακα μιας κατασκευής ανθρώπινης. Έπειτα από ένα ψάξιμο που έγινε μαζί με τον αρχιτέκτονα και τον κύριο Μαυρίδη και κάτι άλλος, και καταλήξαμε εκεί, διότι πράγματι εκεί το έργο έχει ζωτικό χώρο και αναπνέει, δεν είναι στριμωγμένο, ξέρω, κάπου, σε μια γωνία, ξέρω εγώ, και υπάρχει αυτή η παραλιακή γραμμή, η ευθεία, που το έργο μπαίνει ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή, είναι ένα σταμάτησμα, να πούμε, ένα σημείο που σταματά τα πράγματα και που επισημαίνεται το έργο. Καθώς θα δείτε εδώ, το έργο δεν είναι βαλμένο παράλληλα με την προκυμαία. Έχει μια κλίση απαραίτητη για να δημιουργηθεί μια κίνηση σε αυτή τη μεγάλη επιφάνεια που είναι, πόσα μέτρα είναι, 1000 μέτρα. Συμφωνώ με ό,τι υποθέτω πως θέλεις να πεις, γράφει ο Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης στο βιβλίο του Μητέρα Θεσσαλονίκη. Ότι δηλαδή όλες οι περιπέτειες, ακόμα και αυτό το ταξίδι στο Θερμαϊκό, είναι έρωτας. Έτσι κάπως, σε αυτή τη μακριά παραλία, κατά μήκος της πόλης, που είναι τόπος συνάντησης, βόλτας, ερωτικού προσκυνήματος για τους κατοίκους της, οι ομπρέλες δείχνουν να αιωρούνται στον ουρανό που αλλάζει χρώματα, καθώς πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα. Όπως αιωρούνται πάντα οι ελπίδες, οι σκέψεις, τα όνειρά μας. Και καθώς βραδιάζει και ανάβουν τα φώτα, ανακαλύπτουμε μια καινούργια εικόνα της μαγικής αυτής πόλης που μας κόβει πραγματικά την ανάσα. Τη νύχτα δεν φανταζόμουν εγώ όταν καταφέρει ο Κωστής ο Τριανταφύλου, που είναι εδώ, να το φωτίσει έτσι που τα φώτισε. Όταν ήρθε στο βράδυ, ήταν ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι βαρύ το έργο, καταλάβω. Ενώ σε διάσταση είναι μεγάλο, δεν έχει βάρος, καταλάβατε. Αυτό είναι μια θετική πλευρά, από πλευράς πλαστικής, να πούμε. Έτσι, κάπως μπορώ να πω ότι είναι επιτυχία αυτό. Και φυσικά όλα τα άλλα που έχουν συμβάλει στο να φτάσουμε να το στήσουμε εκεί,
δεν είναι απλά πράγματα, εξαρτώνται και από τη διάθεση της πρωτευούς εδώ του γραφείου, από το συνεργείο που ήρθε και βοήθησε εκεί επί τόπου σε μεταχύτητα απίθανη για να γίνουν αυτά τα πράγματα μέσα σε λίγες μέρες. Θέλω να πω ότι ήταν ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά από πλευρά συνεργασία. Δηλαδή μια βοήθεια αρκετά γενναιόδορη από την πλευρά της Λιβιάς. Η γλυπτική γίνεται με όγκους πολλούς, γίνεται και με γραμμές. Γλυπτική είναι σήμερα και μια σκιά. Δεν ορίζεται μόνο στον όγκο, στο μασίφ. Υπάρχει μια εξέλιξη και σιγά σιγά φτάνει κάποιος να κάνει πράγματα με φως και γραμμές. Σε αυτή τη νέα φιλοσοφία, τη νέα αντίληψη της γλυπτικής, βουλιάζουμε βλέποντας φωτισμένες τη νύχτα τις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Περαστικοί περιπατητές στέκονται να θαυμάσουν το έργο. Σκιές από ποδηλάτες προσθέτουν τη δική τους εικαστική παρέμβαση στην εικόνα του γλυπτού. Η νύχτα απλώνει τη βαριά της σκιά και εμείς εναποθέτουμε κάτω από τις φωτεινές ομπρέλες την αγάπη που δεν θέλουμε να βραχεί. Κι έτσι, με φόντο το λευκό πύργο και τα φώτα της πόλης, το γλυπτό που τελικά αγοράστηκε από την πολιτιστική πρωτεύουσα και θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει στα χρόνια που έρχονται ένα νέο σημείο αναφοράς, δίνοντας νέο νόημα στα λόγια του ποιητή. Κάθε δειλινό στο Αιγαίο μοιράζει τη χαρά και τη λύπη σε τόσο ίσες δόσεις, που στο τέλος δεν μένει παρά η αλήθεια. Καλλιτέχνης, όταν τον κρίνουν σαν άνθρωπο, κάνουν λάθος. Διότι υπάρχουν καλλιτέχνες και στην ιστορία και σήμερα που είναι κακοί χαρακτήρες και έχουν ωραίο έργο. Να τα χωρίσουμε τα πράγματα. Τώρα για την παιδικότητα που λέτε, εξαρτάται. Υπάρχουν. Όταν ο Πικάσο έκλεβε, έψαχνε και μελετούσε τα παιδικά σχέδια, σημαίνει ότι είχε μια παιδικότητα ο ίδιος μέσα του. Από τους πομπάνιους, ο απίθανος τύπος, καταλάβατε. Αυτή είναι η υπόθεση και εύχομαι να μείνει εδώ το έργο. Δηλαδή, μ' άρεσε πολύ να μείνει εδώ το έργο. Έχει κάποια μαγεία. Αυτό με ικανοποίησε. Η κατασκευή του σας πήρε καιρό. Η κατασκευή του σας πήρε καιρό. Όχι, οι ομπρέλες κονδυλούνται από το 1985. Νομίζω ότι πια βαρέθηκαμε τις ομπρέλες. Έκλεισε ο κύριος. Ναι, κάτι άλλο σαν κύριε κυριωτή. Εν πάση περιπτώσει είναι μια περίοδο με τις ομπρέλες. Έπαιξε με αυτές, σαν όπως το Λιγέρι, καταλάβατε. Και βάλεις με το παιχνίδι, το πλαστικό. Η εποχή σας ποια είναι, η εποχή του χρόνου που σας αρέσει πιο πολύ ποια είναι. Του χρόνου τι είναι. Του χρόνου. Καλοκαίρι, άνοιξε, τι σας αρέσει πιο πολύ. Δύο χρόνια, οι ομπρέλες που ήταν στον Ακαδημικό Μουσείο της Καλλιτέχνης ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν το ίδιο. Είναι άλλη σύνθεση. Είναι μεν η ομπρέλα στο Μουσείο Πατριωτικό, αλλά είναι άλλη σύνθεση. Όπως έχει στηθεί ένα παρόμοιο διαφορετικό στις Βρυξέλλες από τον διαγωνισμό, τώρα έχει στηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν κύριο χώρο. Εκείνο που βασανίζει εδώ είναι το εξής. Το έργο που έχει στηθεί το 1956, το συντριβάνι, το συντριβάνι τα υποστηλώματα. Αυτό το έργο φαίνεται ότι έχει κάποιος γύρι. Έτσι πήρε μια κλίση ένα έργο, είναι επικίνδυνο. Τώρα πώς πήρε την κλίση φαίνεται ότι θα φύγει κάποιο. Κύριε Ζογκολόπουλε, να μας πείτε κάτι τελευταίο. Αυτό τον καιρό δημιουργείται κάτι άλλο. Α, δημιουργείται, μην λέτε τη λέξη δημιουργία. Μόνο ο Θεός δημιουργεί. Ναι, κατασκευάζεται, φτιάχνεται. Κάτι προσπαθώ για να σας πω, δηλαδή. Με ενδιαφέρει να δουλεύω, διότι αλλιώς, άμα δεν δουλεύω, παθαίνω καθίζεις. Θα μας πείτε τι είναι. Τι να σας πω τώρα. Να βγάλουμε δουλεύω. Μια είδηση. Ομπρέλες. Δεν είναι ομπρέλες. Ευτυχώς εκεί φεύγω από τις ομπρέλες λιγάκι. Τι είναι, ποιοι πρέπει να φύγω από τις ομπρέλες. Καιρός αρκετός.
Που κυμαίνεται πάνω κάτω. Πείτε μας έτσι δύο λόγια. Δεν υπάρχει θέμα να σας πω τίποτα. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο πιθανό να γίνει, πιθανό και να μην γίνει. Δεν ξέρω. Γιατί το μελετάω τώρα. Και δεν ξέρω. Όσον αφορά τις ομπρέλες πάλι, ποια είναι η διαφορά που σας κάνει στο άλλο. Τι δείχνει σε κάθε έργο δηλαδή. Ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχος, να σας καλωσορίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, θα μας πείτε δύο λόγια τώρα. Βεβαίως. Έχουμε με πολύ μεγάλη χαρά στην όλη μας. Τον Γιώργο Τσοκολόπουλο. Εμείς οι παλιοί της Θεσσαλονικής τιμούμεθα και ένα πρωτοποριακό έργο που είχε στήσει το 1961. 66. 66 ήταν. Σε μία από τις πύλες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης τότε. Στην αρχή δεν άρεσε. Και να ομολογήσω τότε ότι είχε θεωρηθεί για την εποχή εκείνη δύσκολο. Αλλά η συνεχεία η πόλη όχι απλώς το αποδέχτηκε. Αλλά αποτέλεσε και μέτρο σύγκρισης ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και το αγκάλιασε με πολύ αγάπη. Διότι αποτέλεσε, όπως είπα και προηγουμένως, μέτρο σύγκρισης για πρωτοποριακής μορφής έργα που τα δέχτηκε ευχαρίστως η πόλη και τα δέχεται η πόλη και τα αγκαλιάζει με πολύ αγάπη. Και βέβαια ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, ήστα και από τόσα χρόνια, διατηρεί, θα έλεγα, την ίδια φρεσκάδα, εκείνη την ίδια ζωντάνια, τη μεγάλη εκείνη ζωντάνια, και την δημιουργική ενεργητικότητα η οποία τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Θα αγαπηθεί και αυτό το έργο. Και βεβαίως με τις ομπρέλες του, αυτό το πολύ ωραίο έργο, αυτό το τρυφερό θα έλεγα έργο, αυτό το έργο γεμάτο ευαισθησία που το παρουσίασε περίπου πριν 3 χρόνια στην Βιενάλη της Βιτετίας. Και νομίζω είχα και εγώ την ευκαιρία να το δω τότε, είχα περάσει, γιατί είχαμε κάτι εκδηλώσεις τότε στη Βιετία και σαν Δήμος Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό το έργο, το πολύ ωραίο έργο, θα μας συνοδεύει όλο το 1967 και να κάνω τα καταθέσεις και μία το 1997. Μας φέρνει όλοι 67 και το 1997 βεβαίως. Και να πω και κάτι, τουλάχιστον υπάρχει και μία προσωπική σκέψη αυτό το έργο να μείνει στην πόλη. Θα βρούμε μία δυνατότητα και ευκαιρία να συζητήσουμε το λίγο για να μείνει στην πόλη. Τον καλωσορίζω λοιπόν με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις πολιτιστικής πρωτεύουσας του 1997. Να είστε πάντοτε γερός και να μας δίνετε τέτοια δημιουργικά έργα. Εγώ και ελπίζω να είμαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημαρχέ. Συγχαρητήρια. Εδώ ο κύριος είναι ο δημιουργός του φωτισμού. Το βράδυ, άμα το δείτε, κύριε Δημάρχε. Και το βράδυ θα περάσω και στο βράδυ. Αξίζει το κόμμα το δείτε. Κάποια στιγμή. Εγώ το έχασα. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Και το χειμώνα. Γιατί ο Θεσσαλονικιός αγαπάει αυτή την παραλία. Όσο, και αυτό όσο το ζω, κύριε Δήμαρχε, και τον περπατάει αυτό το χώρο αυτό και τον χαίρεται. Μπράβο, κύριε λοιπόν, Δήμαρχε. Πραγματικά αυτό που λέει έτσι είναι. Ωραίο, μπράβο. Πολύ όμως. Και ο κόσμος περπατάει εδώ. Βέβαια, λίγο και όταν δεν βοήθησε. Όχι, το βράδυ τι λέτε. Το βράδυ που φύσε η τεσσέρα. Τον αέρα το χθεσινό που υπήρχε. Όχι, έχει μελετηθεί στατικά. Έχουν δεχτεί κάθε ομπρέλα. Αλλά οι καταιγίδες είναι καταιγίδες. Δεν σέβονται τίποτα. Όσο ζήσει. Και εμείς όσο ζήσει. Πάντοτε δεν έχει γίνει. Αυτή τη ζωντάνη είναι σκυνημένος. Που είσαι αυτή την τα είπα γραμμένα μέσα την καλιά. Εμείς σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάτε τη γύρω. Και θα σας καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Οι άνθρωποι ήταν καταπληκτικοί. Σε 2 μέρες έκαναν το κοντά πράγματα, 3. Πρώτη φορά είναι ένα πράγμα. Πολύ συντονισμένος ενεργείο. Εγώ είσαι εσείς. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά σας λέω υπάρχουν δύο λύσεις γι' αυτό.
Θα τα πούμε άμα θέλετε όπου έτσι θέλετε. Και γράψτε μου να ανέβω να μου να δώσετε λίγο και το τηλέφωνο. Και με τεχνική υπηρεσία μαζί. Με τεχνική υπηρεσία μαζί είναι πολύ απλό το πράγμα. Ναι, υπάρχει τρόπος, υπάρχει. Εμείς βλέπουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη θυμούμαστε όλα αυτά τα γεγονότα. Είστε άνθρωποι θετικοί και μια καλή ράτσα είναι. Τις καλύτερες αναμνήσεις θα κάνετε. Πάμε σπυρατρής και πνεύμα στη μέση. Θα τα βγάλω κι εγώ μία μόνο.
δεν είναι σε μέρος το οποίο είναι κεντρικό να φαίνεται το βράδυ το αναδείχνει. Καθίστε. Έχει, έχει. Έψεσε διαβροχή, πόσο κοντά. Μα είχαμε τις ομπρέλες. Είχαμε τις ομπρέλες και πολλές ομπρέλες. Είπα και την Ιδία, σας προσφέρουμε κάτι. Εγώ αυτός το πήρα την Ιδία. Πολύ ωραία, την ώρα του, πολύ καλά. Πιστεύετε ότι είναι Εγώ το είδα το έργο, πέρασα νωρίτερα. Το είδα. Όχι, το είδα τώρα. Το είδα τώρα στην παραλία. Αλλά πήγα νωρίτερα. Και πολύ ωραίο θα είναι το βράδυ. Το είδα και στο βράδυ. Το είδα παρακαλώ. Η πολλή το έργο έμεινε στη Θεσσαλονίκη και θα μείνει. Έτσι δεν είναι. Το πώς θα μείνει θα τα βρούμε. Θα μείνει. Και ο Βασίλης χθες. Το είδα το κύριο Δήμαρχο. Ναι. Μπορεί να μείνει και είναι και πάρα πολύ. Να είναι κοντά στο Μακεδονία Παλάς. Ωραία, τελείωσε. Έμεινε. Η ωραίτερη θέση. Έμεινε. Λοιπόν, ωραία. Μόνο. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε λίγο δίπλα.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αρχίζει το design με την ελπίδα να σας παρασύρει στον υπέροχο κόσμο του. Έναν κόσμο που η τέχνη συναντά τη μόδα, το εξωτερικό περιβάλλον της πόλης στην εσωτερική διακόσμηση και η αρχιτεκτονική αναζήτηση την οικαστική δημιουργία. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, ας δούμε αναλυτικά τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θέματα που είναι ποιητικά, όπως οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου, που έδωσαν μια νέα διάσταση στην οικαστική περιπέτεια του κόλπου του Θερμαϊκού. Θέματα που είναι εξωτικά, όπως το απικιακό κλίμα που επικρατεί στο σπίτι που παρουσιάζουμε σήμερα. Θέματα που διακηρύσουν ότι η πηγή της έμπνευσης των μεγάλων δημιουργών σε αυτόν τον τόπο είναι η ίδια η Ελλάδα, όπως τα καταπληκτικά νηφικά του Μιχάλη Ασλάνη. Η εικαστική περιπέτεια της παραλίας της Θεσσαλονίκης έχει εδώ και μερικές μέρες αποκτήσει ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 97, οι ομπρέλες, το περίφημο έργο του Γιώργου Ζογκολόπουλου, τοποθετήθηκαν στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας για να μείνουν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 1997. Η μεγάλη κατασκευή από ανοξίδωτο χάλιβα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βενετία στην 46η Biennale για τον εορτασμό των 100 χρόνων του θεσμού. Στη Βενετία το έργο κάθε φορά που παίρνα για ένα βαπορέτο μια ήταν μεγάλη ιστορία. Όλα τα πράγματα δεν τα είχαμε δέσει, κινιόντουσαν. Και φυσικά είχαμε και απρόπτα. Εδώ νομίζω πως κάναμε μια, συνδέσαμε τις κολόνες με τα στοιχεία αυτά που λέγαμε πριν, τους σωλήνες. Ναι. Δημιουργήσαμε ένα δεύτερο ρυθμό. Ο πρώτος ρυθμός ήταν οι κολόνες. Ο δεύτερος ρυθμός, ο γραμμικός, ήταν αυτά τα στοιχεία. Αυτά έγιναν λόγω ανάγκης, αλλά μεταφράζονται και σε διακομιτική πλευρά. Η επίσημη εγκατάσταση του έργου στη θέση που βρίσκεται έγινε στις 12 Ιανουαρίου. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της πολιτιστικής πρωτεύουσας, η ομάδα των ανθρώπων που δούλεψαν για να στηθεί και να φωτιστεί το έργο, αλλά και πολλοί Θεσσαλονικείς, επώνυμοι, γκαλερίστες, κριτικοί, δημοσιογράφοι και φιλότεχνοι παραβρέθηκαν στο γεγονός. Άλλωστε η ίδια η πόλη δεν είναι ανίκια με τα γλυπτά του καλλιτέχνη. Κατά κάποιο τρόπο, το έργο αυτό που έχει εγκατασταθεί στην παραλία ολοκληρώνει με τον πιο σημαντικό τρόπο τον κύκλο ζωής ενός γλύπτη στην πόλη αυτή, από τη στιγμή που στήθηκε πριν 30 χρόνια, το 1966, το πρώτο γλυπτό του στη Διεθνή Έκθεση. Τότε προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο πάνω στην ουσία της αφηρημένης τέχνης και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ιδιαίτερα συντηρητική πόλη, εισάγοντάς την έτσι σε ένα κλίμα μοντερνισμού που της ήταν τελείως άγνωστο. Έτσι λοιπόν η τοποθέτηση αυτού του νέου έργου ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτό και τη σχέση του Γιώργου Ζογκολόπουλου με τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας και τους δυο, τον καλλιτέχνη και την πόλη, ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Είναι καταπληκτική η θέση, δηλαδή, εν σχέση με τη Βενετία που λέγατε. Εκεί στη Βενετία ήταν μεν καλά, ναι, αλλά υπήρχε ήταν μέσα στη θάλασσα, πιο κάτω από το κράσπεδο. Εδώ είναι πάνω από το κράσπεδο. Καταφέραμε να δώσουμε και μια ωραία, να κάνουμε ένα κύκλο ωραίο όπως είδατε και μέσα εκεί να μπει το έργο, να συνθέσουμε την ανάγκη που υπήρχε, να την κάνουμε κάπως συνθετική, με το να βάλουμε ένα κάγκελο, όπου το κάγκελο που είναι απάνω στο κράσπεδο συνθέτει με τον κύκλο. Εγκατόψε δηλαδή, έγινε μια μελέτη για αυτό το πράγμα, δεν είναι τυχαίο. Και το έργο έτσι απομονώθηκε μέσα από τον κύκλο και ομολογώ ότι έχει μια ανάταση καλή από ό,τι ήταν στη Βενετία. Στη δεξίωση που δόθηκε μετά την επίσημη εγκατάσταση του έργου στο κτίριο του Οργανισμού της Πολιτιστικής, με παρόντες φορείς και εκπροσώπους των αρχών της πόλης, καθώς και τον Υπουργό Πολιτισμού,
Ο Γιώργος Ζογκολόπουλος μίλησε για τις ιδιαίτερες εργασίες που απαιτούσε η εγκατάσταση του έργου, που ούτως ή άλλως με τα 13 μέτρα του ξεπερνάει την κλίμακα μιας κατασκευής ανθρώπινης. Έπειτα από ένα ψάξιμο που έγινε μαζί με τον αρχιτέκτονα και τον κύριο Μαυρίδη και κάτι άλλος και καταλήξαμε εκεί, διότι πράγματι εκεί το έργο έχει ζωτικό χώρο και αναπνέει, δεν είναι στριμωγμένο, ξέρω, κάπου, σε μια γωνία, ξέρω εγώ, και υπάρχει αυτή η παραλιακή γραμμή, η ευθεία, που το έργο μπαίνει ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή, είναι ένα σταμάτησμα, να πούμε. Ένα σημείο που σταματά τα πράγματα και που επισημαίνεται το έργο. Καθώς θα δείτε, δε, το έργο δεν είναι βαλμένο παράλληλα με την προκυμαία, μια κλίση απαραίτητη για να δημιουργηθεί μια κίνηση σε αυτή τη μεγάλη επιφάνεια που είναι πόσο μέτρα είναι, 1000 μέτρα. Συμφωνώ με ό,τι υποθέτω πως θέλεις να πεις, γράφει ο Νίκος Γαβρίλη Πετζίκης στο βιβλίο του Μητέρα Θεσσαλονίκη. Ότι δηλαδή όλες οι περιπέτειες, ακόμα και αυτό το ταξίδι στο Θερμαϊκό, είναι έρωτας. Έτσι κάπως, σε αυτή τη μακριά παραλία, κατά μήκος της πόλης, που είναι τόπος συνάντησης, βόλτας, ερωτικού προσκυνήματος για τους κατοίκους της, οι ομπρέλες δείχνουν να αιωρούνται στον ουρανό που αλλάζει χρώματα, καθώς πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα. Όπως αιωρούνται πάντα οι ελπίδες, οι σκέψεις, τα όνειρά μας. Και καθώς βραδιάζει και ανάβουν τα φώτα, ανακαλύπτουμε μια καινούργια εικόνα της μαγικής αυτής πόλης που μας κόβει πραγματικά την ανάσα. Τη νύχτα δεν φανταζόμουν εγώ όταν καταφέρει ο Κωστής ο Τριανταφύλου που είναι εδώ να το φωτίσει έτσι που τα φώτισε. Όταν ήρθε στο βράδυ, ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι βαρύ το έργο, καταλάβω. Ενώ σε διάσταση είναι μεγάλο, δεν έχει βάρος, καταλάβατε. Αυτό είναι μια θετική πλευρά, από πλευράς πλαστικής, να πούμε. Έτσι, κάπως μπορώ να πω ότι είναι επιτυχία αυτό. Και φυσικά όλα τα άλλα που έχουν συμβάλει στο να φτάσουμε να το στήσουμε εκεί, δεν είναι απλά πράγματα, εξαρτώνται και από τη διάθεση της πρωτευούσης εδώ του γραφείου, από το συνεργείο που ήρθε και βοήθησε εκεί επί τόπου με ταχύτητα απίθανη για να γίνουν αυτά τα πράγματα μέσα σε λίγες μέρες. Θέλω να πω ότι ήταν ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά από πλευρά συνεργασία. Δηλαδή μια βοήθεια αρκετά γενναιόδορη από την πλευρά της δουλειάς. Η γλυπτική γίνεται με όγκους πολλούς, γίνεται και με γραμμές. Γλυπτική είναι σήμερα και μια σκιά. Δεν ορίζεται μόνο στον όγκο, στο μασίφ. Υπάρχει μια εξέλιξη και σιγά σιγά φτάνει κάποιος να κάνει πράγματα με φως και γραμμές. Σε αυτή τη νέα φιλοσοφία, τη νέα αντίληψη της γλυπτικής, βουλιάζουμε βλέποντας φωτισμένες τη νύχτα τις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Περαστικοί περιπατητές στέκονται να θαυμάσουν το έργο. Σκιές από ποδηλάτες προσθέτουν τη δική τους εικαστική παρέμβαση στην εικόνα του γλυπτού. Η νύχτα απλώνει τη βαριά της σκιά και εμείς εναποθέτουμε κάτω από τις φωτεινές ομπρέλες την αγάπη που δεν θέλουμε να βραχεί. Κι έτσι, με φόντο το λευκό πύργο και τα φώτα της πόλης, το γλυπτό που τελικά αγοράστηκε από την πολιτιστική πρωτεύουσα και θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει στα χρόνια που έρχονται ένα νέο σημείο αναφοράς, δίνοντας νέο νόημα στα λόγια του ποιητή. Κάθε δειλινό στο Αιγαίο μοιράζει τη χαρά και τη λύπη σε τόσο ίσες δόσεις, που στο τέλος δεν μένει παρά η αλήθεια.
καλλιτέχνης όταν τον κρίνουν σαν άνθρωπο κάνουν λάθος. Διότι υπάρχουν καλλιτέχνες και στην ιστορία και σήμερα που είναι κακοί χαρακτήρες και έχουν ωραίο έργο. Ναι. Να τα χωρίσουμε τα πράγματα. Τώρα για την παιδικότητα που λέτε εξαρτάται. Υπάρχουν. Όταν ο Πικάσο έκλεβε, έψαχνε και μελετούσε τα παιδικά σχέδια, σημαίνει ότι είχε μια παιδικότητα ο ίδιος μέσα του. Αυτός ο πομπάνιερος, ο απίθανος τύπος, καταλάβατε. Αυτή είναι η υπόθεση και εύχομαι να μείνει εδώ το έργο. Δηλαδή. Μ' άρεσε πολύ να μείνει εδώ το έργο.